Τον Μάρτιο του 2021 μου ανέθεσαν το ευαγγελικό έργο μιας εκκλησίας. Μόλις άκουσα τα νέα, αναρωτήθηκα. Το ευαγγελικό έργο αυτής της εκκλησίας ήταν πάντα αδύναμο. Πολλοί υπεύθυνοι το προσπάθησαν, όμως ποτέ δεν γινόταν καλά. Οι επικεφαλείς θέλουν να το αναλάβω εγώ που δεν ήμουν ποτέ υπεύθυνη ευαγγελικού έργου. Έτσι δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αν αναλάβω τη δουλειά και δεν τα πάω καλά, όχι μόνο θα φανώ ότι δεν έχω εργασιακές ικανότητες, αλλά και οι άλλοι ίσως πούν ότι δεν έχω αυτοεπίγνωση και αυτογνωσία. Ίσως είναι καλύτερα να μην δεχτώ αυτή τη δουλειά. Στη σκέψη αυτήν, αρνήθηκα τις ρυθμίσεις της επικεφαλής. Αργότερα, η επικεφαλής μου ήρθε και μου είπε πως δεν υπήρχε κατάλληλος υποψήφιος και πως ήλπιζε να σκεφτώ το θέλημα του Θεού και να σηκώσω το φορτίο. Όταν το άκουσα αυτό, κατάλαβα πως η άρνηση του καθήκοντος δεν ήταν θέλημα Θεού. Ναι. Θυμήθηκα το λόγο του Θεού. Λέτε ότι σας νοιάζει το φορτίο του Θεού, ότι υπερασπίζεστε την Εκκλησία, όμως το κάνετε αληθινά. Διερωτήσου το εξής. Έχεις δείξει ενδιαφέρον για το φορτίο του? Μπορείς να επιτρέψεις να εκπληρωθούν μέσα σου οι δικές μου προθέσεις? Έχεις προσφέρει την καρδιά σου την κρίσιμη στιγμή? Είσαι κάποιος που κάνει το θέλημά μου? Αναρωτήσου αυτά τα λόγια και να τα σκέφτεσαι συχνά. Μπρος στα ερωτήματα του Θεού ντράπηκα πολύ. Είχαμε δυσκολίες στο ευαγγελικό έργο και εκείνη την κρίσιμη στιγμή έπρεπε να σκεφτώ το θέλημα του Θεού. Όμως, φοβήθηκα πως θα αποκαλυπτόμουν, θα με περιφρονούσαν. Έτσι αρνήθηκα το καθήκον και την ευθύνη. Ήμουν πολύ εγωίστρια και άχρηστη. Θυμήθηκα το λόγο του Θεού. Στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ ο Ιησούς σπάραζε σαν να έστριβε ένα μαχαίρι στην καρδιά του. Όμως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να παραβεί το λόγο του. Πάντα τον οθούσε μπροστά μια ισχυρή δύναμη εκεί που επρόκειτο να σταυρωθεί. Τελικά σταυρώθηκε και έγινε η απεικόνιση της αμαρτωλής σάρκας, ολοκληρώνοντας το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Ελευθερώθηκε από τα δεσμά του θανάτου και του Άδη. Ο θάνατος, η κόλαση και ο Άδης έχασαν τη δύναμή τους μπροστά του. Τους κατατρόπωσε. Έζησε για 33 χρόνια, κάνοντας τα μέγιστα για να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού εκείνη την εποχή, χωρίς να σκέφτεται το προσωπικό του κέρδος. Μόνο το θέλημα του Θεού Πατέρα. Έτσι, αφού βαπτίστηκε, ο Θεός είπε, «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Επειδή η υπηρεσία του μπροστά στο Θεό ήταν σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, ο Θεός έβαλε πάνω στους ώμους του το βαρύ φορτίο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας και του ζήτησε να το εκπληρώσει. Και αυτός ήταν ικανός και δικαιούταν να ολοκληρώσει αυτό το σημαντικό έργο. Στη ζωή του υπέμεινε ανίποτα δεινά για το Θεό και αμέτρητους πειρασμούς από τον Σατανά. Όμως δεν αποθαρρύνθηκε ποτέ. Ο Θεός του ανέθεσε το καθήκον, επειδή τον εμπιστευόταν και τον αγαπούσε. Κι έτσι ο Θεός είπε ούτως, «Είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Αν σαν τον Ιησού μπορείτε εσείς να φροντίσετε το φορτίο του Θεού, αρνούμενοι τη σάρκα σας, ο Θεός θα σας εμπιστευτεί τα σημαντικά του καθήκοντα, ώστε να πληρείτε τις προϋποθέσεις για να τον υπηρετήσετε. Μόνο έτσι λοιπόν θα τολμήσετε να πείτε ότι κάνετε το θέλημα του Θεού και ότι ολοκληρώνετε την αποστολή Του. Και μόνο τότε θα μπορείτε να πείτε ότι όντως υπηρετείτε τον Θεό. Αμήν. 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 Σκέφτηκα τα λόγια του Θεού, συγκινήθηκα πολύ. Ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε για να εργαστεί στη γη, ακολουθώντας το θέλημα του Πατρός. Αντιμέτωπος με τον πόνο της Σταύρωσης, αν και ένιωθε αδύναμος, δεν είχε καμιά πρόθεση να υποχωρήσει ή να ενδώσει. Δεν σκέφτηκε προσωπικά κέρδη και ζημιές και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης για όλη την ανθρωπότητα. Ως άτομο διεφθαρμένο από τον Σατανά, το ότι συμμετείχα στο ευαγγελικό έργο ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Σωστά.
Αν αρνιόμουν αυτό το καθήκον από φόβο μην αποκαλυφθώ, θα ήταν σπαρακτικό για το Θεό. Στη σκέψη αυτήν εμπνεύστηκα ιδιαίτερα. Έπρεπε να αποδεχτώ αυτό το καθήκον χωρίς δισταγμό και να κάνω ό,τι μπορούσα. Και πίστεψα πως ο Θεός θα με οδηγούσε. Αμήν. Έτσι αποδέχτηκα τις ρυθμίσεις της επικεφαλής και επέβλεπα το ευαγγελικό έργο. Εγώ τότε δεν ήξερα πώς να κάνω καλά το έργο. Έτσι προσευχόμουν συχνά στον Θεό και τον επικαλούμουν. Mm-hmm. Επίσης, για να γίνει καλά μια δουλειά, πρέπει να συνεργαστούν πολλά καλά άτομα μαζί. Έτσι βρήκα για τη δουλειά αδελφούς και αδελφές που έφεραν φορτίο και είχαν καλό επίπεδο. Και η επικεφαλής μας καθοδηγούσε στο έργο μας. Επίσης, οι αδελφοί από άλλες εκκλησίες μοιράζονταν τις εμπειρίες μαζί μας. Μέχρι το Σεπτέμβριο, το ευαγγελικό έργο της εκκλησίας που επέβλεπα ήταν 10 φορές πιο αποτελεσματικό. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Αν σκεφτόμαστε το θέλημα του Θεού, έχουμε την καθοδήγηση και τις ευλογίες του. Ναι, δόξα τω Θεώ. Με επένεσαν. Το ευαγγελικό έργο της εκκλησίας είναι πολύ αποτελεσματικό. Ένας άλλος επικεφαλής είπε, «Μη θεωρείς πια τον εαυτό σου ερασιτέχνη». Όταν τους άκουσα, ικανοποιήθηκα πολύ. Οι αδελφοί και αδελφές αποδέχονταν, επιτέλους τα προσόντα μου ως υπεύθυνοι. Στο μέλλον, όσο ήμουν ακλόνητη στο καθήκον μου και απέδιδε το ευαγγελικό έργο, δεν θα ανησυχούσα μήπως με απομακρύνουν. Βολεύεσαι με την παρούσα κατάσταση και δεν προοδεύεις. Ναι. Σωστά. Όμως τότε δεν πήρα τις καταστάσεις αυτές αρκετά σοβαρά. Σύντομα η επικεφαλής κανόνισε να έρθει στην εκκλησία μας κάποιο ευαγγελικό προσωπικό. Όταν το άκουσα, ευνηδιάστηκα λίγο και ένιωσα κάποια αντίσταση. Η επικεφαλής μεταφέρει τόσα άτομα. Αυτό δεν σημαίνει πως το ευαγγελικό μας έργο πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα. Αυτοί οι αδελφοί και αδελφές κηρύττουν καλά το Ευαγγέλιο στις δικές τους εκκλησίες. Αν τα αποτελέσματά τους στην εκκλησία μου δεν είναι καλά, δεν θα φανεί πως έχω μειωμένες ικανότητες και είμαι κατώτερη των άλλων. Αν η αποτελεσματικότητα του έργου μας δεν βελτιωθεί, τότε ίσως με απομακρύνουν. Οι αδελφοί και αδελφές θα μάθουν το πραγματικό μου διαμέτρημα. Η επικεφαλή σίγουρα θα απογοητευτεί από μένα και δεν θα προαχτώ ούτε θα καλλιεργηθώ ξανά. Αυτή τη στιγμή είμαι εξοικειωμένη με την κατάσταση στην εκκλησία. Ξέρω πως μπορώ να κάνω καλή δουλειά. Κάθε μήνα προοδεύουμε και το κύρος μου ως υπεύθυνη είναι ασφαλές. Όμως τώρα με τόσα άτομα, τι θα γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέλλον? Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Αν εγώ δεν αποδεχτώ τις ρυθμίσεις αυτές, τότε θα εμποδίσω το ευαγγελικό έργο και η επικεφαλής θα με απομακρύνει. Δεν μου είναι ευχάριστο να αποδεχτώ αυτές τις ρυθμίσεις. Κάθισα στον υπολογιστή και κοίταζα ενοχλημένη τη λίστα με αυτούς που θα μεταφέρονταν. Θυμήθηκα πως παλιά είχα πει στην επικεφαλής, το ευαγγελικό έργο θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν είχαμε περισσότερο προσωπικό και το μετάνιωσα. Η επικεφαλής πρέπει να με είχε ακούσει και έστειλε και άλλα άτομα. Αν δεν είχαμε αποτελέσματα, η επικεφαλής δεν θα μου το καταλόγιζε. Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, αργούσα να ορίσω έργο για το νέο προσωπικό. Ναι, αυτό καθυστερεί το έργο. Δεν πρέπει να υπάρχουν πιο πολλοί για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ναι. Ναι. Η επικεφαλής είδε την κατάστασή μου και μου είπε ότι προστάτευα τον εαυτό μου. Μου έστειλε και ένα χωριό του Λόγου του Θεού. Ο Θεός λέει, αν αισθάνεσαι ότι μπορείς να εκπληρώσεις ένα συγκεκριμένο καθήκον, αλλά φοβάσαι μήπως κάνεις λάθος και αποκλειστείς, και έτσι είσαι άτολμος, στάσιμος και δεν μπορείς να προοδεύσεις, τότε είναι αυτή μια υποτακτική στάση. Αν οι αδελφοί και οι αδελφές επιλέξουν ως επικεφαλής, μπορεί να αισθάνεσαι υποχρεωμένος να εκτελέσεις αυτό το καθήκον επειδή σε επέλεξαν, όμως δεν προσεγγίζεις αυτό το καθήκον με ενεργητική στάση. Γιατί δεν είσαι προνοητικός? Επειδή έχεις σκέψεις και θεωρείς ότι το να είσαι επικεφαλής δεν είναι καλό πράγμα. Είναι σαν να ζεις στην κόψη του ξηραφιού ή να πατάς σε λεπτό πάγο. Αν τα πάω καλά, δεν θα έχω ανταμοιβή. Μα αν όχι, τότε θα αντιμετωπιστώ και θα κλαδευτώ. Και αυτό δεν είναι καν το χειρότερο. Κι αν με αντικαταστήσουν ή με αποκλείσουν, δεν θα τελείωναν όλα για μένα.
Τώρα αρχίζεις να αισθάνεσαι διχασμένος. Τι στάση είναι αυτή? Είναι επιφυλακτικότητα και παρανόηση. Αυτή δεν είναι η στάση που θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι απέναντι στο καθήκον τους. Είναι μια στάση αποθάρρυνσης και αρνητικότητας. Πώς μπορείς να επιλύσεις αυτό το πρόβλημα? Θα πρέπει να αναζητάς ενεργά την αλήθεια και να υιοθετείς μια στάση υποταγής και συνεργασίας. Αυτό μπορεί να λύσει πλήρως το πρόβλημα. Η ατολμία, ο φόβος και η ανησυχία είναι άχρηστα. Συνδέεται το αν θα αποκλειστείς με το αν είσαι επικεφαλής. Αν δεν είσαι επικεφαλής, άραγε θα εξαφανιστεί η διεφθαρμένη διάθεσή σου. Θα πρέπει να επιλύσεις το πρόβλημα της διεφθαρμένης διάθεσής σου. Επίσης, αν δεν είσαι επικεφαλής, δεν θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να ασκηθείς και θα προοδεύσεις αργά στη ζωή σου, με ελάχιστες ευκαιρίες να οδηγηθείς στην τελείωση. Αν και έχει λίγη ταλαιπωρία η θέση επικεφαλής, υπάρχουν και πολλές ανταμοιβές. Και αν βαδίζεις το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας, τότε μπορείς να τελειωθείς. Τι μεγάλη ευλογία είναι αυτή. Θα πρέπει να υποτάσσεσαι και να συνεργάζεσαι ενεργά. Αυτό είναι το καθήκον σου και η ευθύνη σου. Όποιος και αν είναι ο δρόμος εμπρός, εσύ θα πρέπει να έχεις μια καρδιά με υπακοή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσεγγίζεις το καθήκον σου. Αμήν. Αμήν. Ο λόγος το αποκάλυψε την κατάστασή μου. Μόλις αυξήθηκε ο αριθμός του ευαγγελικού προσωπικού, η πρώτη μου σκέψη ήταν το μέλλον και η μοίρα μου. Φοβήθηκα πως με τόσο πολλά άτομα, αν το έργο δεν ήταν αποτελεσματικό, θα αποκαλυπτόμουν και θα απομακρυνόμουν. Οι αδελφοί μου θα μάθαιναν το αληθινό μου διαμέτρημα. Η επικεφαλής θα με διέκρινε τότε και δεν θα με προήγαγαν ποτέ ξανά. Αυτό με φόβησε πολύ. Έτσι έγινα αμυντική, είχα παρανοήσεις και ήθελα να ξεφύγω. Στα λόγια του Θεού βρήκα ένα μονοπάτι άσκησης. Στο καθήκον μου έπρεπε να υπακούω στις ρυθμίσεις του Θεού. Ήταν ευθύνη μου και η στάση που έπρεπε να έχω στο καθήκον μου. Μόλις συλλογίστηκα τα λόγια του Θεού, ηρέμησα. Προσευχήθηκα στο Θεό όπως θα τον υπάκουα και του ζήτησα να με καθοδηγήσει. Μετά την προσευχή θυμήθηκα τον Λόγο του Θεού. Η εξουσία του Θεού και η κυριαρχία του πάνω στην ανθρώπινη μοίρα δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση και δεν αλλάζουμε τις προτιμήσεις και τις επιλογές του ανθρώπου. Αμήν. Τα λόγια του Θεού ήταν μια υπενθύμηση. Το πότε ακριβώς το Ευαγγέλιο θα διαδοθεί σε ένα μέρος εξαρτάται από την κυριαρχία του Θεού. Η αποδοχή του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες από τόσα άτομα στην περιοχή μου τελευταία ήταν η απόδειξη πως το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν ανάμεσά τους. Ο Θεός ήθελε να αποκτήσει περισσότερους ανάμεσά τους και αυτό ήταν το θέλημά του. Σωστά. Βάσει αυτού, το αίτημα για συνεργασία περισσότερων για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Θεού ήταν μια αναπόφευκτη τάση και μια πολύ λογική ρύθμιση. Ναι. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σίγουρα διαδόθηκε στην περιοχή. Αμήν. Στη σκέψη αυτήν ένιωθα κάποια σιγουριά μέσα μου. Δεν έπρεπε να εμποδίσω το Ευαγγελικό έργο με τις παρανοήσεις μου. Έπρεπε να υποταχθώ στις ρυθμίσεις του Θεού και να διαχειριστώ το Ευαγγελικό έργο σωστά. Έτσι, νωρίς το άλλο πρωί, ανέθεσα καθήκοντα σε όλους τους νέους αδελφούς και τις αδελφές. Έπειτα, αναλογίστηκα, γιατί πάντα φοβόμουν να αναλαμβάνω ευθύνες και νοιαζόμουν τόσο πολύ για τη φήμη και το κύρος μου. Μόλις διάβασα τα λόγια του Θεού, τότε κατανόησα κάπως τον εαυτό μου. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Οι αντίχριστοι είναι πονηροί, έτσι δεν είναι? Ό,τι κι αν κάνουν, το σχεδιάζουν και το υπολογίζουν 8 με 10 φορές ή και περισσότερο. Το μυαλό τους βρίθει από σκέψεις για το πώς θα καταφέρουν να έχουν πιο σταθερές θέσεις μέσα σε ένα πλήθος, πώς θα έχουν καλύτερη φήμη και υψηλότερο κύρος, πώς θα κερδίσουν την εύνοια του άνωθεν, πώς θα κάνουν τους αδελφούς και τις αδελφές να τους υποστηρίξουν, να τους αγαπήσουν και να τους σεβαστούν, και για να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα, κάνουν τα πάντα. Σε ποιο μονοπάτι βαδίζουν?
Για αυτούς, τα συμφέροντα του οίκου του Θεού, τα συμφέροντα της Εκκλησίας και το έργο του οίκου του Θεού, δεν είναι το κύριο μέλημά τους. Πόσο μάλλον είναι πράγματα που τους απασχολούν. Τι σκέφτονται? Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν για τον εαυτό τους και για τη δική τους φήμη και κοινωνική θέση. Αυτός είναι ο υψηλότερος στόχος που υπάρχει. Αν κάποιος δεν γνωρίζει ότι θα πρέπει να ζει για τον εαυτό του και να προστατεύει τον εαυτό του, τότε είναι ηλίθιος. Αν μου ζητούσαν να ασκηθώ σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας και να υποταχθώ στον Θεό και στις ρυθμίσεις του οίκου του, τότε αυτό θα εξαρτιόταν από το αν θα είχα κάποιο όφελος από αυτό ή όχι και από το αν θα είχα κάποιο κέρδος κάνοντάς το. Αν η μη υποταγή στις διευθετήσεις του οίκου του Θεού επιφέρει την πιθανότητα να με πετάξουν έξω και να χάσω την ευκαιρία να κερδίσω ευλογίες, τότε θα υποταχθώ. Έτσι, προκειμένου να προστατεύσουν τη δική τους φήμη και κοινωνική θέση, οι αντίχριστοι συχνά επιλέγουν να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για χάρη της κοινωνικής θέσης, οι αντίχριστοι είναι ικανοί να υπομείνουν κάθε είδους πόνο και για χάρη της καλής φήμης τους είναι ικανοί να πληρώσουν κάθε είδους τίμημα. Για αυτούς ισχύει το ρητό «Ένας σπουδαίος άνθρωπος ξέρει πότε να υποχωρεί και πότε όχι». Αυτή είναι η λογική του σατανά, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η φιλοσοφία του σατανά για την ζωή στον κόσμο και είναι επίσης η αρχή της επιβίωσης του σατανά. Είναι εντελώς αηδιαστικό. Αμήν. Αμήν. Ο Θεός αποκαλύπτει πως οι αντίχριστοι είναι ιδιαίτερα πονηροί. Ό,τι και αν κάνουν, έχουν κατά βάθος ένα σχέδιο. Σκέφτονται αν αυτά που κάνουν είναι καλά για το γόητρό τους και πώς θα αποκτήσουν περισσότερη φήμη και κύρος σε ένα πλήθος. Όμως το έργο του οίκου του Θεού δεν έχει καμία αξία για αυτούς τους αντίχριστους. Δεν το σκέφτονται καθόλου. Mm-hmm. Ναι. Η συμπεριφορά μου δεν ήταν ίδια με ενός αντίχριστου. Όταν έγινα υπεύθυνη, η πρώτη μου σκέψη ήταν πως δεν ήμουν καλή σε αυτό, πως ήταν δύσκολο. Πως αν δεν το έκανα καλά, θα αποκαλυπτόμουν ότι δεν είχα εργασιακή ικανότητα και πως θα ήταν ντροπιαστικό αν έφευγα. Έτσι θεώρησα πως δεν έπρεπε να αποδεχτώ ένα άχαρο καθήκον. Όταν η επικεφαλής μας έδωσε κι άλλο προσωπικό, ένιωσα πως περισσότερα άτομα θα σήμαιναν πιο πολύ πίεση, πως θα είχα μεγαλύτερες ευθύνες. Και πως αν το ευαγγελικό έργο δεν ήταν το αναμενόμενο, θα αποκαλυπτόταν το αληθινό μου διαμέτρημα και ίσως τελικά έχανα τη θέση μου, κάτι πολύ εξευτελιστικό. Για να διατηρήσω το γόητρο και το κύρος μου, προτιμούσα να καθυστερήσω το έργο της Εκκλησίας παρά να αυξηθεί το προσωπικό. Ήμουν πολύ εγωίστρια και απέσια. Όσα έκανα δεν ήταν πράξη ενός αντίχριστου. Έκανα περισυλλογή και άρχισα να φοβάμαι για αυτή τη συμπεριφορά μου. Ειδικά όταν είδα ότι ο Θεός αποκαλύπτει πως οι αντίχριστοι φαίνονται υπάκουοι, όμως το κάνουν για να προστατέψουν το γόητρο και το κύρος τους. Υπακούν συμβιβαστικά για να εξαπατούν τους άλλους. Σκέφτηκα πως όταν η επικεφαλής έφερε στην εκκλησία μας κι άλλο προσωπικό, έκανα κι εγώ κάποιον συμβιβασμό μέσα μου. Ήξερα πως αυτό ήταν προαποφασισμένο. Έτσι, αν δεν αποδεχόμουν τη ρύθμιση, θα εμπόδιζα το ευαγγελικό έργο. Στην καλύτερη περίπτωση θα έκανα κακό στην εικόνα μου. Στη χειρότερη, ίσως απομακρυνόμουν. Για αυτούς τους λόγους έπρεπε να υπακούσω. Όσα φανέρωσα και όσα έκανα δεν ήταν τα ίδια ακριβώς με αυτά των αντίχριστων. Θεωρούσα πως ένας μεγάλος άντρας γνωρίζει πότε πρέπει να υποχωρεί. Μια τέτοια υπακοή ήταν αηδιαστική για το Θεό.
Ναι. Αυτή η συναναστροφή είναι πολύ καλή. Κι εγώ το ίδιο κάνω. Όταν συμβαίνουν πράγματα που δεν θέλω, πολλές φορές είμαι εξωτερικά υπάκουη. Όμως, απλώς συμβιβάζομαι. Για να προστατέψω το γόητρό μου. Επειδή φοβάμαι μην απομακρυνθώ. Σωστά. Χωρίς την αποκάλυψη του Θεού δεν θα το αναγνώριζα. Αυτή η συμβιβαστική υπακοή είναι πολύ πονηρή και κακή. Ναι. Έπειτα, διάβασα πάλι το Λόγο του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Εάν κάποιος λέει ότι αγαπά την αλήθεια και την επιδιώκει, αλλά στην ουσία ο στόχος που επιδιώκει είναι να διακρίνεται, να επιδεικνύεται, να κάνει τους ανθρώπους να τον εκτιμούν και να επιτυγχάνει τα δικά του συμφέροντα, η δε εκπλήρωση του καθήκοντός του δεν αφορά το να υπακούει ή να ικανοποιεί τον Θεό, αλλά αντιθέτως είναι να αποκτά κύρος και κοινωνική θέση, τότε η επιδίωξή του είναι παράνομη. Σε αυτήν την περίπτωση, όσον αφορά το έργο της Εκκλησίας, οι ενέργειές του αποτελούν εμπόδιο ή βοηθούν στην προώθησή του. Σαφώς αποτελούν εμπόδιο, δεν το προωθούν. Κάποιοι άνθρωποι διατείνονται μεγαλόστομα ότι κάνουν το έργο της Εκκλησίας, αλλά επιδιώκουν το προσωπικό τους κύρος και την κοινωνική τους θέση. Διοικούν τη δική τους επιχείρηση, δημιουργούν τη δική τους ομαδούλα, το δικό τους μικρό βασίλειο. Τέτοιου είδους άνθρωποι εκτελούν το καθήκον τους. Όλο το έργο που κάνουν ουσιαστικά διακόπτει, διαταράσσει και παραβλάπτει το έργο της Εκκλησίας. Ποια είναι η συνέπεια του να επιδιώκουν την κοινωνική θέση και το κύρος? Καταρχάς, αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εκλεκτοί του Θεού τρώνε και πίνουν τον Λόγο του Θεού και κατανοούν την αλήθεια. Παρεμποδίζει την είσοδό τους στη ζωή, τους εμποδίζει να εισέλθουν στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό και τους οδηγεί σε λάθος μονοπάτι. Γεγονός το οποίο βλάπτει τους εκλεκτούς και τους φέρνει στην καταστροφή. Και τι προκαλεί τελικά στο έργο της Εκκλησίας? Διάλυση, διακοπή και προβλήματα. Αυτή είναι η συνέπεια που επιφέρει η επιδίωξη της φήμης και της κοινωνικής θέσης από τους ανθρώπους. Όταν εκτελούν το καθήκον τους κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βαδίζουν στον δρόμο ενός αντίχριστου. Όταν ο Θεός ζητά από τους ανθρώπους να παραμερίσουν την κοινωνική θέση και το κύρος, δεν είναι ότι τους στερεί το δικαίωμα επιλογής. Αντιθέτως, αυτό συμβαίνει επειδή ενώ επιδιώκουν το κύρος και την κοινωνική θέση, διαταράσσουν και αναστατώνουν το έργο της Εκκλησίας και την είσοδο του εκλεκτού λαού του Θεού στη ζωή και μπορούν ακόμη και να επηρεάζουν το εάν οι άλλοι τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού και κατανοούν την αλήθεια και, συνεπώς, το εάν θα επιτύχουν τη σωτηρία του Θεού. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Όταν οι άνθρωποι επιδιώκουν το δικό τους κύρος και τη δική τους κοινωνική θέση, είναι βέβαιο ότι δεν θα επιδιώξουν την αλήθεια και ότι δεν θα εκτελέσουν πιστά το καθήκον τους. Θα μιλούν και θα ενεργούν μόνο για χάρη του κύρους και της κοινωνικής θέσης. Και όλο το έργο που κάνουν, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, είναι για χάρη αυτών των πραγμάτων. Το να συμπεριφέρεται και να ενεργεί κανείς με τέτοιο τρόπο σημαίνει χωρίς αμφιβολία ότι βαδίζει στο μονοπάτι των αντίχριστων. Αποτελεί διαταραχή και αναστάτωση του έργου του Θεού και όλες οι διάφορες συνέπειές του εμποδίζουν τη διάδοση του Ευαγγελίου της Βασιλείας και την ελεύθερη ροή του θελήματος του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουν εκείνοι που επιδιώκουν το κύρος και την κοινωνική θέση είναι το μονοπάτι της αντίστασης ενάντια στον Θεό. Είναι η σκόπιμη αντίσταση εναντίον του, η αρνητική στάση απέναντί του. Είναι η συνεργασία με τον Σατανά
για την αντίσταση στον Θεό και την εναντίωση σε Αυτόν. Αυτή είναι η φύση της επιδίωξης της κοινωνικής θέσης και του κύρους. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα είναι ότι οι στόχοι που επιδιώκουν είναι στόχοι του σατανά. Είναι στόχοι πονηροί και άδικοι. Όταν οι άνθρωποι επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα, όπως το κύρος και η κοινωνική θέση, γίνονται άθελά τους εργαλείο του σατανά, γίνονται διάβλος για τον σατανά και επιπλέον ενσάρκωσή του. Διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο στην Εκκλησία, ενώ έναντι του έργου της Εκκλησίας και της κανονικής εκκλησιαστικής ζωής, καθώς και της κανονικής επιδίωξης του εκλεκτού λαού του Θεού, το αποτέλεσμα που έχουν είναι να ενοχλούν και να παραβλάπτουν. Έχουν δυσμενή και αρνητική επίδραση. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού αποκαλύπτουν τη φύση και τις συνέπειες όσων επιδιώκουν γόητρο και κύρος. Ναι. Αν στο καθήκον μας επιδιώκουμε μόνο το κύρος, αντιστεκόμαστε στο Θεό και ενεργούμε ως υπηρέτες του σατανά στην αναστάτωση του έργου της Εκκλησίας. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Όταν η επικεφαλής αύξησε το ευαγγελικό προσωπικό, ήξερα καλά πως το προσωπικό ήταν ελάχιστο και πως σίγουρα δεν θα διαδίδαμε το Ευαγγέλιο τόσο γρήγορα. Μα τότε σκεφτόμουν ότι εγώ γνώριζα το έργο. Σύντομα έκανα κάποια πρόοδο. Ήμουν αποτελεσματική στο καθήκον μου και οι αδελφοί και οι αδελφές με είχαν σε εκτίμηση. Προκειμένου να μην χάσω το κύρος μου, προτίμησα να επιβραδυνθεί η διάδοση του Ευαγγελικού έργου παρά να αυξηθεί το Ευαγγελικό προσωπικό. Δεν εμπόδιζα το έργο της Εκκλησίας. Ήμουν εγωίστρια και απέσια. Τελικά φοβήθηκα πάρα πολύ και μετάνιωσα για όσα είχα κάνει. Ήθελα να αλλάξω και όχι να συνεχίσω μια τέτοια επιδίωξη. Ποια λόγια του Θεού διάβασες τότε που άλλαξαν την κατάσταση? Ναι. Μετά διάβασα στον Λόγο του Θεού πως αντιμετώπισε την αποστολή του ο Νόε και πήρα πολύ θάρρος. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: αφού δέχτηκε αυτήν την αποστολή, αφού κατάλαβε το νόημα των λόγων του Θεού, κρίνοντας από όλα όσα είχε πει ο Θεός, ο Νόε αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό ζήτημα, για ένα εύκολο έργο. Παρόλο που ο Νόε συνειδητοποίησε και κατανόησε τη μεγάλη δυσκολία αυτού που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός και το πόσο μεγάλες θα ήταν οι ταλαιπωρίες που θα αντιμετώπιζε, δεν είχε καμία πρόθεση να αρνηθεί. Αντίθετα, ήταν βαθιά ευγνώμων στον Ιεχωβά Θεό. Γιατί ήταν ευγνώμων ο Νόε? Επειδή ο Θεός του είχε εμπιστευτεί αναπάντεχα κάτι τόσο σημαντικό και του είχε πει και εξηγήσει αυτοπροσώπως κάθε λεπτομέρεια. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν ότι ο Θεός είχε επίσης πει στον Νόε ολόκληρη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος του γιατί έπρεπε να κατασκευαστεί η κυβωτός. Αυτό ήταν ζήτημα του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, ήταν δική του υπόθεση και εφόσον ο Θεός του είχε μιλήσει για αυτό το ζήτημα, ο Νόε κατάλαβε τη σημασία του. Εν ολίγης, κρίνοντας από αυτά τα διάφορα σημάδια, κρίνοντας από τον τόνο της ομιλίας του Θεού και από τις διάφορες πτυχές όσων μετέδωσε ο Θεός στον Νόε, εκείνος διαισθάνθηκε τη σημασία που είχε το γεγονός ότι ο Θεός του εμπιστεύθηκε την κατασκευή της κυβωτού, το εκτίμησε αυτό μέσα του και δεν τόλμησε να το αντιμετωπίσει ελαφρά την καρδία, ούτε τόλμησε να παραβλέψει την παραμικρή λεπτομέρεια. Αντιμέτωπος με κάθε είδους δυσκολίες, κακουχίες και προκλήσεις, ο Νόε δεν υποχώρησε.
Όταν κάποιες από τις πιο δύσκολες μηχανολογικές εργασίες του συχνά αποτύγχαναν και παρουσίαζαν ζημιές, παρόλο που ο Νόε ένιωθε στην καρδιά του ταραγμένος και ανήσυχος, όταν σκεφτόταν τα λόγια του Θεού, όταν θυμόταν κάθε λέξη που του πρόσταζε ο Θεός και την ανύψωσή του από τον Θεό, τότε συχνά ένιωθε ότι είχε μεγάλο κίνητρο. «Δεν μπορώ να παραιτηθώ. Δεν μπορώ να αποκηρύξω αυτό που διέταξε ο Θεός και που μου εμπιστεύτηκε να κάνω. Αυτή είναι η αποστολή από τον Θεό και εφόσον την αποδέχτηκα, εφόσον άκουσα τα λόγια που είπε ο Θεός και τη φωνή του Θεού και εφόσον την αποδέχτηκα αυτή από τον Θεό, τότε θα πρέπει να υπακούσω απόλυτα. Αυτό θα πρέπει να επιτύχει ένας άνθρωπος». Έτσι, όποιες δυσκολίες κι αν αντιμετώπιζε, όποια κοροϊδία ή διαπόμπευση κι αν συναντούσε, όσο κι αν καταπονούνταν το σώμα του, όσο αδύναμο κι αν ήταν, δεν απαρνούνταν αυτό που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός και είχε διαρκώς στο μυαλό του κάθε λέξη από όσα είχε πει και είχε διατάξει ο Θεός. Όσο κι αν άλλαζε το περιβάλλον του, όσο μεγάλες δυσκολίες κι αν αντιμετώπιζε, είχε πίστη ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνεχιζόταν για πάντα, ότι μόνο τα λόγια του Θεού δεν θα παρέρχονταν ποτέ και ότι έπρεπε να γίνει μόνο αυτό που είχε διατάξει ο Θεός να γίνει. Ο Νόε είχε μέσα του την αληθινή πίστη στον Θεό και την υπακοή που όφιλε να έχει και συνέχισε να κατασκευάζει την κυβωτό που του είχε ζητήσει ο Θεός να κατασκευάσει. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ο Νόε γερνούσε, αλλά η πίστη του δεν εξασθενούσε και δεν υπήρχε καμία αλλαγή στη στάση του και στην αποφασιστικότητά του να φέρει εις πέρας την αποστολή από τον Θεό. Παρόλο που υπήρχαν στιγμές που αισθανόταν το σώμα του κουρασμένο και αδύναμο, που αρρώστενε και ένιωθε αδύναμη την καρδιά του, δεν μειώθηκε η αποφασιστικότητα και η επιμονή του προς την ολοκλήρωση της αποστολής από τον Θεό και την υπακοή στα λόγια του Θεού. Κατά τη διάρκεια των ετών που ο Νόε κατασκεύαζε την κυβωτό, ασκήθηκε στο να ακούει και να υπακούει στα λόγια που είχε πει ο Θεός και ασκήθηκε σε μία από τις σημαντικές αλήθειες ενός δημιουργήματος του Θεού και ενός συνηθισμένου ανθρώπου για την ολοκλήρωση της αποστολής από τον Θεό. Αμήν. 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 Συλλογίστηκα τα λόγια του και είδα πως ο Νόε ήταν ευγνώμων για την αποστολή του Θεού. Ευχαριστούσε το Θεό για την εμπιστοσύνη του. Ο Νόε ήξερε πως η κατασκευή της κυβωτού ήταν τεράστιο έργο και θα έπαιρνε πολύ καιρό. Και στο μέλλον θα αντιμετώπιζε αμέτρητες δυσκολίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασε να αποδεχτεί την αποστολή του Θεού και δεν την αμέλησε στιγμή. Άρχισε να ετοιμάζει τα υλικά και τα αντικείμενα που χρειαζόταν για την κατασκευή της. Τότε είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, τις παρανοήσεις της οικογένειάς του και τη συκοφαντία συγγενών και φίλων. Η συναισθηματική πίεση ήταν τεράστια και η διαδικασία πρέπει να ήταν πραγματικά πολύ σκληρή. Όμως ό,τι δυσκολίες και αν αντιμετώπισε, δεν τα παράτησε ποτέ. Και με αληθινή πίστη και υπακοή στο Θεό, συνέχισε να φτιάχνει την κυβωτό. Ο Θεός λέει, «Ο Νόε ασκήθηκε στο να ακούει και να υπακούει στα λόγια που είχε πει ο Θεός και σε μία από τις σημαντικές αλήθειες ενός δημιουργήματος του Θεού και ενός ανθρώπου για την ολοκλήρωση της αποστολής του». Η στάση του Νόε σε αυτή την αποστολή με ντρόπιασε, αλλά και με ενέπνευσε. Ήξερα πιο πολλά λόγια του Θεού από ότι ο Νόε. Μα όταν η διάδοση του Ευαγγελίου απαιτούσε τη συνεργασία μου
Θέλησα απλώς να προστατέψω το γόητρό μου και δεν έλαβα υπόψη το θέλημα του Θεού. Ήμουν εγωίστρια, απέσια και υπόχρεη στο Θεό. Επιθυμία του Θεού είναι η διάδοση του Ευαγγελίου της Βασιλείας. Και ό,τι δυσκολίες έχουμε, ο Θεός μας οδηγεί και μας καθοδηγεί. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί αδελφοί και αδελφές που επικοινωνούμε. Ναι. Και επικεφαλείς πολύ συχνά μας καθοδηγούν. Το σκέφτηκα καλά. Και κατάλαβα πως οι δυσκολίες μου ήταν μηδαμινές μπροστά σε αυτές του Νόε. Πράγματι. Έπρεπε να μιμηθώ τον Νόε, κάνοντας καλά το καθήκον μου με πίστη και υπακοή στο Θεό, βασιζόμενη σε εκείνον για τη διάδοση του Ευαγγελικού έργου. Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, η συναναστροφή σου με εμπνέει πάρα πολύ. Ο Νόε άκουσε τα λόγια του Θεού και κατάλαβε το θέλημά του. Όσο δύσκολο κι αν ήταν, δεν το αμέλησε ούτε μια στιγμή και ολοκλήρωσε την αποστολή του Θεού. Στο εξής, θα σκέφτομαι το θέλημα του Θεού για να διαδώσω το Ευαγγέλιο. Αμήν. Αμήν. Και σε μένα δίνει μεγάλο κίνητρο. Βλέποντας τον Νόε, υστερώ πολύ στη στάση μου απέναντι στο Ευαγγελικό έργο. Όσες δυσκολίες κι αν έχω στο μέλλον, δεν πρέπει να κάνω πίσω. Θα ακολουθώ τη στάση του Νόε και την αποστολή του Θεού. Αμήν. Αργότερα βρήκα αδελφούς που επέβλεπαν το Ευαγγελικό έργο σε άλλες εκκλησίες και συζητήσαμε για το πώς να κάνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά. Μου έδωσαν μερικές συμβουλές και ιδέες και σταδιακά έκανα τις προτάσεις τους πράξη. Μετά από λίγο καιρό δεχτήκαμε πολλούς ανθρώπους που ερευνούσαν την αληθινή οδό. Αποδέχονταν πολύ το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Δόξα τω Θεώ! Όμως και πάλι δεν είχαμε προσωπικό ποτίσματος. Αν οι νεοφώτιστοι δεν εδραιώνονταν στην αληθινή οδό λόγω της έλλειψης ποτιστών, μπορεί να αναστατώνονταν από τις κακές δυνάμεις των αντίχριστων. Στη σκέψη αυτήν ένιωσα ένοχη και υπεύθυνη απέναντι σε αυτούς. Τότε δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν τόσο ανήσυχη που άρχισα να κλαίω. Όμως μέσα στην απελπισία μου θυμήθηκα τα λόγια του Θεού. Αμήν. Θα τα διαβάσω εγώ. Εντάξει. Εδώ. Καλά. Ο Θεός λέει, όταν συμβαίνει κάτι, όλοι θα πρέπει να προσεύχονται μαζί και να έχουν φόβο Θεού. Δεν θα βασίζονται στις ιδέες τους για να πράττουν αυθαίρετα. Όταν οι άνθρωποι είναι ενωμένοι, προσεύχονται και αναζητούν την αλήθεια, θα αποκτήσουν τη διαφώτιση του έργου του Αγίου Πνεύματος και τις ευλογίες του Θεού. Τι είπε ο Κύριος Ιησούς? Εάν δύο συμφωνήσω συν περί παντός, περί του οποίου αυτοί ήθελον κάμι αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Τι καταδεικνύει αυτό στον άνθρωπο? Να μην απομακρύνεται από τον Θεό, αλλά να βασίζεται στον Θεό. Γιατί δεν είναι αποδεκτό να δρά μόνος. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να συνεργάζεστε αρμονικά, να ενεργείτε με σύμπνοια και να έχετε κοινό στόχο. Λένε ότι τα ξύλα σε μια δέσμη δεν σπάνε. Πώς θα γίνετε σε μια δέσμη από ξύλα? Να έχετε σύμπνοια και τότε το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί. Αμήν. Αμήν. Αυτά τα λόγια με κατεύθυναν σωστά. Συζήτησα τη δυσκολία αυτή με τους υπεύθυνους άλλων ομάδων και να ζητήσαμε λύσεις. Ήταν ένα κοινό φορτίο. Έτσι στείλαμε κάποιους αδελφούς των ομάδων μας να ποτίσουν τους νεοφώτιστους. Κάτι που άμβλινε το πρόβλημα στις εκκλησίες. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι το Δεκέμβριο, το ευαγγελικό μας έργο είχε αυξηθεί 10 φορές πιο πάνω από ό,τι ήταν μισό χρόνο πριν. Δόξα τω Θεώ. Αν δαπανούμε αληθινά για το Θεό, βλέπουμε τις ευλογίες του. Ναι. Οι αδελφοί μας ενθουσιάστηκαν και έκλαιγαν. Κι εγώ ενθουσιάστηκα. Ευχαρίστησα το Θεό για την καθοδήγησή του. Το έργο του Θεού γίνεται από τον ίδιο. Εμείς συνεργαζόμαστε. Ντρεπόμουν πολύ γιατί η επιθυμία μου να έχω γόητρο και κύρος παραλίγο να εμποδίσει το ευαγγελικό έργο. Λίγο αργότερα
Είδα πως η αδελφή μου που επέβλεπε το έργο της εκκλησίας ήταν πολύ άσχολη. Ήθελα να την ανακουφίσω λίγο από το φορτίο της. Και εκείνη δέχτηκε με πολύ χαρά. Όμως, μόλις άρχισα να κάνω το έργο, ανακάλυψα πως ήταν πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι φανταζόμουν. Δεν είχα εργασιακή εμπειρία και ήμουν λιγότερο ικανή από εκείνη. Ανησυχούσα για το τι θα σκέφτονταν οι άλλοι για μένα αν δεν έκανα καλά το έργο. Θα έλεγαν ότι δεν έχω την πραγματικότητα της αλήθειας. Έτσι ως υπεύθυνη δεν θα είχα τρόπο να καθιερωθώ ποτέ ανάμεσά τους. Όσο το σκεφτόμουν, ένιωθα πως αυτή η δουλειά είχε ρίσκο και δεν έπρεπε να την αναλάβω. Μετά νιώσα που θεώρησα τα πράγματα τόσο απλά και έψαχνα δικαιολογία για να παρακολουθήσει η αδερφή το έργο. Τότε θυμήθηκα την αποτυχία που βίωσα λίγο καιρό πριν. Συνειδητοποίησα πως υπερασπιζόμουν και πάλι τη φήμη μου και θυμήθηκα τα λόγια του Θεού. No. Ο Θεός λέει, για όσους κάνουν το καθήκον τους, είτε κατανοούν την αλήθεια σε βάθος ή όχι, μια άσκηση για να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας είναι να σκέφτονται τα συμφέροντα του οίκου του Θεού και να εγκαταλείψουν τις επιθυμίες, τις προθέσεις, τα κίνητρα, την περηφάνεια και το κύρος τους. Βάλε τα συμφέροντα του οίκου του Θεού πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλεις να κάνεις. Εάν κάποιος που εκτελεί το καθήκον του δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό, πώς θα υποθεί ότι εκτελεί το καθήκον του? Δεν εκτελεί το καθήκον του με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Αμήν. Ο λόγος του Θεού ήταν μια έγκαιρη υπενθύμηση πως έπρεπε να αφήσω το κύρος μου και να δώσω προτεραιότητα στο έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είχε μεγάλο έργο και η αδελφή είχε πολλή δουλειά. Όμως εγώ είχα χρόνο και ενέργεια για να επομιστώ μέρος του φορτίου. Ανέβαζα τη συνεργάτηδά μου να κάνει το έργο απλώς και μόνο για να διατηρήσω τη φήμη μου. Θα ήμουν εγωίστρια και απέσια. Ναι. Έτσι λοιπόν εγκατέλειψα την ιδέα. Ήθελα να κάνω τη δουλειά αυτήν όσο καλύτερα μπορούσα. Ναι. Η απελευθέρωση από το γόητρο και το κύρος, το ειλικρινές ενδιαφέρον για το φορτίο του Θεού και η επιτέλεση του καθήκοντός μου είναι αποτελέσματα που οφείλονται στα λόγια του Θεού. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.